φτάνοντας στο τέλος της σημερινής συζήτησης, δύο λόγια μόνο για να, και έτσι να κλείσω την σημερινή μου εισήγηση. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα που ανέφερε η αγαπητή κατά τα άλλα συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι γνωστά. Τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις περιπτώσεις του δημόσιου βίου, της διακυβέρνησής της, είναι γνωστά και τα έμαθε δυστυχώς και όλη η Ευρώπη. Επίσης, είναι γνωστή και η σημερινή κατάσταση την οποία βιώνουν όλοι οι Έλληνες. Αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή για αυτή την οικονομική κατάσταση της χώρας και την αγορά εργασίας. Και μέχρι να αποδώσουν οι προσπάθειες της κυβέρνησής μας για την δημοσιονομική εξυγίανση, προφανώς υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εδώ είναι, λοιπόν, που κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του θεσμικού οπλοστασίου για την προστασία του εργαζόμενου και ειδικότερα της γυναίκας. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η γυναίκα είναι που θα χτυπηθεί περισσότερο μέσα σε δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Αλλά για την επιτυχία ενός τέτοιου σημαντικού νομοσχεδίου απαιτείται και η εγρήγορση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως πολύ σωστά επισήμαναν όλοι οι συνάδελφοι. Η ενίσχυση του έργου του συνήγορου του πολίτη, αλλά πάνω απ' όλα και η εγρήγορση της εργαζόμενης γυναίκας, που πρέπει να καταγγέλει όλα τα περιστατικά που τείνουν να την περιθωριοποιήσουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, που πρέπει να εμποδίσει την εκμετάλλευσή της μέσω της σεξουαλικής παρενόχλησής της από τον εργοδότη διευθυντή, και αφού διαθέτει το νομοθετικό οπλοστάσιο προστασίας, να παλέψει για να βρει το δίκιο της. Υπερψηφίζουμε, λοιπόν, το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες μαζί με τις πολύ σημαντικές προσθήκες και αλλαγές που έχουν γίνει από τους υπουργούς. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Πριν κηρύξω περιμένη τη συζήτηση, τι είναι αυτό που θέλετε το λεπτό, κύριε Κριτσοτάκη? Εξηγήστε μου. Ναι, σας εξηγώ. Αυτό κάνω. Ναι. Φαίνεται ότι ασχολήθηκε αρκετά ο κύριος υπουργός μαζί μου και φαίνεται ότι το.